Χριστός Θεάς αμένος την συν ψυχήν και τρόπον των εν θεών, να φανάει ερε ως σε βόησεν εβόησεν οι Ισραηλίτης όθεν και υπηρέτης, και Απόστολος Θείος. Της του παρουσίας εδείχθη της πέρασης. σφαργάνων επλήστης της Θείας Χάριτος. Και το Θεό ανετέθης ως Σάμου ο την υπερτίμων στολήν Πάτερ κληρούμενος. Ο Θεός, θαυμάτων αυτουργός και Χριστού μισταγωγός Θεοδώρε ανεδύχεις Θεοδορίτος εκλάμπων τας ψυχοτρόφους. 22 Απριλίου Θεοδόρου Οσίου του Σικαιώτου Ναθαναήλ ή τη Σίμωνος του Ζηλωτού Αποστόλου Γρηγορίου Οσίου Γραβανού Επιποδίου Αλεξάνδρου και Νεάρχου των Μαρτύρων ο Όσιος Θεόδωρος ο Σικεώτης, επίσκοπος Αναστασιουπόλεως. Καταγόταν από το χωριό Σικεών της Γαλατίας και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορος Ιουστινιανού. Ήταν καρπός μιας αμαρτωλής σχέσης, μεταξύ μιας νεαρής που ονομαζόταν Μαρία και ενός βασιλικού ταχυδρόμου ονόματι Κοσμάς. Ο πατέρας του δεν στάθηκε στο ύψος του ανδρικού χαρακτήρα και γρήγορα εγκατέλειψε την παραπλανηθήσα από αυτόν νεαρή. Η Μαρία όμως στάθηκε κυρία του εαυτού της. Συνεσθάνθηκε το σφάλμα της και μετά την πρώτη πτώση της δεν συνέχισε να κατηφορίζει στην αμαρτία, αλλά κράτησε στάση σοφροσύνης και αφοσιώθηκε με όλη την ψυχή της στην ανατροφή του παιδιού της. Έτσι ο Θεόδωρος μεγάλωνε κάτω από τις μητρικέ φροντίδες, ανατρεφόμενος εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, δηλαδή με παιδαγωγία και νουθεσία σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Και ο Θεός αντάμιψε την Μαρία για την ανατροφή που έδωσε στο γιο της και την αξίωσε να τον δει μεγάλο πνευματικό άνδρα. Πράγματι ο Θεόδωρος, όταν μεγάλωσε έγινε μοναχός και έπειτα ιερομόναχος. Χάρη στο πνευματικό του μεγαλείο, τον εξέλεξαν ομόφωνα επίσκοπο της Αναστασίου Πόλεως. Από τη θέση αυτή ο Θεόδωρος ανεδείχθη μέγας διδάσκαλο κλήρου και λαού. Συμβούλευε, ενθάρρυνε και ευεργετούσε τους πάντες πολλοί άρχοντες του έγραφαν και έπαιρναν τις οδηγίες του. Μάλιστα ο Θεός του έδωσε το χάρισμα να απαλλάσει από τα ακάθαρτα πνεύματα. Έζησε αληθινά ως επίγειος άγγελος και ειρηνικά παρέδωσε την δικαία ψυχή του στον Κύριο το έτος 613 μετά Χριστόν στις 22 του μηνός Απριλίου ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ ή Σίμων ο Ζηλωτής. Η λέξη Ναθαναήλ σημαίνει δώρο του Θεού. Πράγματι τέτοιος υπήρξε και ο Απόστολος Ναθαναήλ. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, επτά μίλια βόρεια της Ναζαρέτ, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα του της μεταβολής του νερού σε κρασί. Ο Ναθαναήλ ήταν στενός φίλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος και του γνωστοποίησε ότι «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Ιών του Ιωσήφ τον Αποναζαρέτ». Έπειτα ο Ναθαναήλ έγινε και αυτός ένας από τους δώδεκα Αποστόλους. Το μεγαλύτερο όμως εγκόμιο γι' αυτόν βγήκε από τα χείλη του Χριστού που όταν τον είδε να έρχεται κοντά του μαζί με τον Απόστολο Φίλιππο, του είπε «Είδε αληθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστην». Δηλαδή, ειδού, ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει πονηρία και ανηλικρίνεια, αλλά ο οποίος με ευθύτητα ποθεί να βρει την αλήθεια. Μετά από την ανάληψη του Χριστού, ο Ναθαναήλ εξετέλεσε και αυτός με πολύ ζήλο το αποστολικό του έργο υπέρ του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας του Χριστού.